Έγραφε, λέει, αυτό το σκηνοθέτη, το Σμαραγδί, ένα σενάριο για τον Καβάφη από το 1982. Φέτος δεν θα τον πιστέψετε, το γυρίζει κιόλας. Πέρσι κάει και ο λαγός, φέτος ακούστηκε η βρώμα δηλαδή. Και δεν το έγραφε από μόνος του πολεμό, χαρή φίλη μου, όχι. Το έγραφε μαζί με άλλους 10. Από το 82, είσαμε το 1996, 29 φορές γράφανε και ξαναγράφανε αυτόν τον σενάριο. Γίνεσαι, ετοιμάσου, δηλαδή σου έρχομαι. Ο Τολστόης για τον πόλεμο και την ειρήνη χρειάστηκε λιγότερα χρόνια. Καρατζακαρισμένο και αυτό. Αυτά τα σενάριογράφα. Την οικονομία χρόνου δεν την ξέρουν. Την παροιμία που λέει ξέρουν το χορτάρι σου ενώ ο ήλιος καίει, την αγνοούν. Άλλο καλλιτεχνικό νέο. Δεν πρόλαβε να αποκλάψει αυτό το Χάβελ, το πρόεδρο για το θάνατο της γυναίκας του. Τζάκο τον στο σεπαρέ, καβάλα με τη μία φάρου τη φακιδομήτο. Γράφει και Τζον Κόλινς ένα βιβλίο, με όλες τις τσολιές που έχει κάνει στη ζωή της, παίρνει τις προκαταβολές, η πανούργα, και παραδίδει στην εκδότρα της ένα σύχαμα, χειρότερο και από εκείνο και το βιβλίο της Κόρτριτς. Η Κόρτριτς, αν δεν την ξέρετε, είναι μια μαλάκο ποιήτρια που γράφει κάτι ανυπέρβλητες ποιήσεις του γουρουνιού, δηλαδή γουρουνοποίησης. Και τώρα εμένα μου έρχεται στο μυαλό ένα στίχος της που τον έχω πρόχειρο από την οδή της για το Πάσχα. Πρόσεξε στίχος, πολεμό χαρφιλί μου, να σου σηκωθεί ο τρίχας κάγκελο από το ρίγος. Κύριε μεγαλοδύναμε, τα αυγά στον κόσμο δύναμε. Λοιπόν, αυτού του είδους η ιδιοφυΐα δεν διδάσκεται, είναι έμφυτη, πώς να το κάνουμε. Νομπελίστα η Κόλινς μπροστά της, καρά και καρισμένο. Τη ρίξε την ξεκόλινς, έλα. Χαρούλες στα βιβλιοπολία, η Τζον Κόλινς έγραψε καινούργιο βιβλιαράκι. Η χαρά της ξεκόλινς θα μπορούσε να λέγει το βιβλίο, αλλά αυτός ήταν δεύτερος τίτλος, εφεδρικός δεν τον έβαλε. Και τι δεν έγραφε σε αυτό το βιβλίο. Σήμερα πήγαμε εκδρομή. Τι ωραία που ήταν, τι ωραία ημέρα, τι ωραία που ήταν. Οι δισεκατομμυρούχοι γυρνούσαν τα κεφαλάκια τους και με κοίταζαν. Τι ωραία ημέρα, τι ωραία που ήταν, τι ωραία ημέρα. Τα διαβάζει αυτά η εκδότρα της, φρουμάζει, την καταγγέλει στα δικαστήρια. Αυτά τα πράγματα το παιδάκι 5 χρόνων δεν μπορούσε να τα γράψει. Εδώ κοιτάξτε πλάτη, χάλι. Στα 5 χρόνων γυναίκα και δεν ξέρει τι πρέπει να φορέσει. Μες στο συνθετικό η κουρούπα, η χαρά του Λεωνίδα Βελή, εδώ κοιτάξτε χάλι, ξεκόλλινς, μόλις τους φλερτάρει, όλοι την ωρέγονται, όλα τα βλαχαντερά. Ό,τι πιάνει και το πηγουνάκι, έλα συμμωρό μου, εδώ, στη γιαγιά. Ας είναι καλά και ο Διαμαντόπουλος ευλογημένος που με βγάζει 50 χρόνια νεότερη. Νάκη Μπεμπεκόγρια με τα τρεις έγκονά της και δίπλα ένα παλιό συμμαθητή της, πάει στα δημοσιογράφα, ελάτε να σας χαρίσω το βιβλίο μου. Και το βράδυ ξαναελάτε να σας το εξηγήσω κιόλας. Κάμω την ατυχία μου. Συγκλονιστικά νέα. Η CIA, με πιθανότητες λέει 70-30, προβλέπει διάλυση της Τουρκιάς μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Η Τουρκιά, λέει η CIA, θα αντιμετωπίσει πρώτον εμφύλιο πόλεμο, δεύτερον κατάρρευση της οικονομίας της και τρίτον καθεστωτική μεταβολή. Πράγμα που σημαίνει, ετοιμάσου πολέμο, χαριφίλη μου, μπας και τσακώσουμε κανένα καλό κομμάτι από το υπολοιπαντζίδικο της Τουρκιάς, γιατί όλο και κάτι θα μείνει και για μας, καμιά Ύμβρος, καμιά Τένεδος. Και έτσι κι είμαστε και ζωηρούτσικα, μέχρι και πόλη μπορούμε να πάρουμε. Διότι εμείς, σε αντίθεση με την Τουρκιά, δεν πάμε για διάλυση. Καράτσε καρισμένο αυτό που σου λέω. Και την ευημερία μας την έχουμε, και η οικονομία μας τα κουτσοκαταφέρνει, και η πολιτική σταθερότητα μας διακρίνει, μέχρι και πολυκομματισμό έχουμε. 8 κόμματα, το Πασόκ, 3 η Νέα Δημοκρατία, άλλα 5 τα Λιμά, τρομερός πλουραλισμός. Ω Θεέ μου, σε ευχαριστώ που είναι 5 κόμματα το Πασόκ και άλλα 3 η Νέα Δημοκρατία. Στο μεταξύ, η Αγγελική Νικολούλη πήγε Σπάρτη να βρει έναν χαμένο που ψάχνε λιές και εκεί που περιδιάβαινε αμέριμνη στη σκάμπη, είδε κάτι βρούβες σπαρτιάτικες να τις κάνουν χαρές και να τις φωνάζουν «έλα φάεμε, έλα φάεμε». Τσακώνει αυτή ένα τραπεζομάχαιρο, ξαμολιέται, τη χάνει το συνεργείο, τη βρίσκουν μετά από 5 ώρες σε κακό χάλι, αλλά με τη σακούλα να τίγκα στο βλήτο. Ρίξε Νικολούλη χορτομαζόχτρα, καμεγαμανατέρ, έλα. Φως στο τούνελ. Με την Αγγελική Νικολούλη, ένας άνθρωπος χάθηκε. Έφυγε για να μαζέψει τις ελιές του και δεν ξαναγύρισε. Κάποιοι τον είδαν να τριγυρνά σαν χαμένος στο κρύο. Θα τον βρούμε. Φως στο τούνελ. Κάμω την ατυχία μου. Βγήκε προχθές το Έβερτ από το Πεντάγωνο. Τι κατάλαβες, λεδέντη μου, τον ρωτάγανε τα δημοσιογράφα. Ούτε μία δήλωση απάνταγε. Αυτό κατάλαβε δηλαδή. Μπράβο, αγόρι μου, αρχίζεις να μαθαίνεις. Διότι παλαιότερα το Έβερτ το ρωτούσαν τα δημοσιογράφα. Τι έχετε να δηλώσετε, και αυτό απαντούσε. 5 κούτες τσιγάρα και 100 δολάρια. Ρίξε τώρα, καμερμανατζή μου, το βίντεο πολιτική σε μικρές ανθρώπινες στιγμές για να γλαίσει δύο φινάλες μας και να μας κάτσει καλά και Σαββατοκύριακος. Καμία δήλωση. Καμία δήλωση. Καμία δήλωση. Καμία δήλωση.
ατυχία μου. Πολεμό, χαριφίλη μου, αυτό ήτανε, δεν έχει άλλο. Άντε λοιπόν, κι ως τη Δευτέρα στις 7 που θα σας ξανάρθω, γιατί έτσι με εγώ χτυπάω πάντα Δευτέρα την ίδια ώρα, στις 7 ακριβώς, εσείς ξέρετε. Οργανώστε το νέο Αντάρτικο όπου σας κάτσει, διότι ως γνωστόν, όπου φας και όπου τη βρεις, εκεί σπίτι και πατρίς. Και πυροβολείτε παρακαλώ αδιαλείπτως οτιδήποτε σας πάει τον Εύρο, ακόμα και εμένα δηλαδή που δεν θα είμαι εδώ το Σαββατοκυριακό, δεν με πειράζει, καράψε καρισμένο. Άντε λοιπόν, φιλάρες γλυκές!